Καλημέρα κύριε Δαμιανίδη. Καλημέρα, καλώς ήρθες και σήμερα στην εκπομπή. Καλώς σας βρήκα. Τι έχει το μενού σήμερα, Σαμπουάν? Σήμερα το μενού έχει να δούμε ποιοι είναι αυτοί που κερδίζουν από την διάδοση της trans agenda. Μάλιστα. Η woke agenda που λέμε. Και η woke μέσα. Αυτό ναι, είναι τμήμα της woke agenda. Ή θα το εξειδικεύσουμε. Πηγαίνει και στα άλλα κομμάτια, πηγαίνει και στα θέματα φιλετικών σχέσεων. Ναι, θα το εξειδικεύσουμε. Γενικότερα είναι ένας ολόκληρος κολοσσός, τμήμα της οποίας να είναι και η trans agenda. Η trans agenda, θα εξειδικεύσουμε την trans agenda, έτσι, μάλιστα. Την trans agenda συγκεκριμένα, θα κοιτάξουμε αυτό το κομμάτι. Για πάμε να ξεκινήσουμε για την trans agenda. Λοιπόν, πρωτού ξεκινήσουμε, κύριε Δαμιανίδη, επειδή υπάρχουν και οι επαγγελματίες προσβεβλημένοι, να πούμε αυτά τα οποία λέμε κάθε φορά, αλλά δεν θέλουν να μας πιστέψουν. Συνεννούνται σε ενήλικες, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν και κλεισμένοι των θυρών. Εμείς δεν τα λέμε αυτά ούτε για να υποκινήσουμε κάποια πράξη βίας, ούτε γιατί θεωρούμε ότι κάποιοι άνθρωποι είναι καλύτεροι και κάποιοι χειρότεροι. Μάλιστα. Τα λέμε διότι γίνεται μια συστηματική καμπάνια εξύψωσης της τρανσεξουαλικότητας σε ύψιστη ηθική και κοινωνική αξία, και όπως έχουμε δει, και μια μαζική υπερπροβολή της στα κοινωνικά δίκτυα και στα προϊόντα πολιτισμού. Βομβαρδισμός, με αποτέλεσμα παιδιά και νεαροί ευάλωτοι ενήλικες να οθούνται σε πολύ επικίνδυνα μονοπάτια άνευ επιστροφής. Πάμε τώρα να δούμε γιατί γίνεται όλο αυτό. Η trans agenda, κύριε Δαμιανίδη και αγαπητό κοινό, είναι συνώνυμη με το όνομα μίας από τις μεγαλύτερες και πλουσιότερες οικογένειες των ΗΠΑ, της οικογένειας Pritzker. Η οικογένεια Pritzker, μέσα από τα ξενοδοχεία Hyatt, που υπάρχει Hyatt και στη Θεσσαλονίκη, έχουν συγκεντρώσει μια περιουσία η οποία ξεπερνάει τα 32 δισεκατομμύρια δολάρια και την οποία χρησιμοποιούν για τη διάδοση αυτής της ατζέντας. Μέλη των Pritzkers μπορούν να βρεθούν στις ανώτατες βαθμίδες του Αμερικανικού στρατού, του κρατικού μηχανισμού, του επιχειρηματικού κόσμου της Αμερικής, αλλά και στην πολιτική ζωή της. Άρα μιλάμε για μια δυναστεία. Ναι. Τι κάνουν τώρα αυτοί? Οι Pritzkers χρηματοδοτούν πανεπιστήμια, κυρίως ιατρικές σχολές, κρατήστε το αυτό, τα οποία από τη στιγμή που δέχονται τις επιχορηγήσεις τους, υποχρεώνονται σε αυτούς και ξεκινάνε να εντάσσουν την trans agenda στον κορμό των μαθημάτων που διδάσκουν στους φοιτητές τους. Ως αποτέλεσμα, έχουμε καθηγητές, φοιτητές και απόφοιτους, οι οποίοι μετατρέπονται σε φερέφωνα και προπαγανδιστές αυτής της ατζέντα, και την οποία διαδίδουν στην ακαδημία, όπως έχουμε δει, αλλά και στις θέσεις εργασίας τους. Και όταν λέμε θέσεις εργασίας, να μην σκεφτόμαστε με τα ελληνικά δεδομένα που άλλους με 7 μεταπτυχιακά θα πάει να δουλεύει εδώ καθαριστής, να σκεφτούμε τα αμερικανικά δεδομένα που άλλους θα τελειώσει το πανεπιστήμιο και θα γίνει στέλεχος του δημοσίου, στέλεχος στρατού, θα πάει να δουλεύει στην Google. Άρα μπορούμε να καταλάβουμε πόσο επικίνδυνο είναι αυτό. Συνάμα, οι Pritzkers χρηματοδοτούν ιατρικά κέντρα σωματικής και ψυχικής υγείας, τα οποία και αυτά, από τη στιγμή που παίρνουν τα λεφτά τους, γίνονται πολύ πιο πρόθυμα να διαγνώσουν τους ασθενείς τους με διάφορες διαταραχές φύλου και να τους οθήσουν σε συνταγογραφήσεις ορμονοθεραπείων και επεμβάσεων αλλαγής φύλου. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή, για να πάει κάποιος να τον διαγνώσουν με διαταραχή φύλου και να του συνταγογραφήσουν ορμόνες ή επέμβαση, θέλει κατά μέσο όρο 22 λεπτά. Μέσα σε 22 λεπτά μπορεί ο άλλος να σου πει: ναι, όντως είσαι άντρας σε σώμα γυναίκα, γυναίκα σε σώμα άντρα, έλα αύριο να ξεκινήσουμε την επέμβαση. Αυτοί οι Pritzkers είναι στο Σικάγο, από ό,τι βλέπω, έτσι. Εκεί είναι η έδρα τους. Και έχουν... Στο Σικάγο, αρκετοί από αυτούς υπάρχουν και κυβερνήτες σε άλλες πολιτείες των ΗΠΑ. Mm. Έχουν υπάρξει στενά μέλη της κυβέρνησης του Ομπάμα και του Τραμπ, αν δεν κάνω λάθος. Είναι μια δυναστεία. Πάντως βλέπω παντού. Είναι μια δυναστεία η οποία αυτή τη στιγμή κοστολογείται βάσει της λίστας Forbes στα 32,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Και από ό,τι βλέπω εδώ ένα γράφημα με τα έσοδά τους, η ιστορία του πλούτου τέλος πάντων της οικογένειας, ξεκινάει η εκτόξευσή της, όχι ότι πριν το 2016 που ξεκινάει η εκτόξευση ήταν χαμηλά, ήταν στα 29 δις και στο 20 είναι στα 32,5 το 20, έτσι, άρα τώρα μπορεί να έχουν ανέβει ακόμα περισσότερο. Σίγουρα, ασυζητητή. Τώρα, οι Pritzkers, πέρα από τους άνω, κάνουν και το εξής. Χρηματοδοτούν σχολεία, ΜΚΟ, celebrity και influencers προκειμένου να εγγυηθούν πως τα παιδιά από την ηλικία του νηπιαγωγείου κιόλας, καθώς επίσης και ευάλωτοι ενήλικες, θα εκτεθούν επανειλημμένα και με μεγάλη επιθετικότητα σε αυτή την τρανς προπαγάνδα. Όλο αυτό που περιγράψαμε τι έχει σαν αποτέλεσμα? Έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα σύστημα το οποίο δημιουργεί σύγχυση φύλου σε μικρά παιδιά και ευάλωτους ενήλικες. Το τονίζω και τους ευάλωτους ενήλικες, γιατί συνήθως όλο το βάρος το βάζουμε στα παιδιά, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι νεαροί ενήλικες ή και άτομα πιο μέσα στη ζωή τους, τα οποία λόγω των σεξουαλικών προτιμήσεών τους ακόμα αναζητούν την ταυτότητα φύλου τους. Υπάρχει μάλιστα και περίπτωση του Σκοτ Νιούτζεντ που ήταν 40 ετών γυναίκα και έκανε αλλαγή φύλου και το μετάνιωσε. Ναι. Γι' αυτό έχει αξία να δούμε και αυτό το κομμάτι.
Οι οποίοι τώρα όλοι αυτοί τι θα κάνουν. Από τη στιγμή που έχουν σύγχυση φύλου, θα απευθυνθούν στους ειδικούς, οι οποίοι θα προσπαθούσουν με σκοπό να τους βοηθήσουν να καταλάβουν τι ακριβώς τους συμβαίνει. Οι ειδικοί αυτοί, οι οποίοι χρηματοδοτούνται από τους Pritzkers, θα τους πείσουν πως όντως ζουν σε λάθος σώμα και η μόνη θεραπεία για αυτούς είναι οι ορμόνες και οι επεμβάσεις φύλου. Με τη σειρά τους θα πάνε στους γιατρούς, που επίσης χρηματοδοτούνται από την οικογένεια Pritzker, οι οποίοι θα ξεκινήσουν ορμονοθεραπείες και επεμβάσεις. Άρα τη βλέπουμε ένα αυτοτροφοδοτούμενο σύστημα πελατών για τις υπηρεσίες φύλου. Mm-hmm. Τώρα, επειδή αναφέρεται ότι Pritzker είναι στο Σικάγο. Να πω λίγο γιατί βρήκα και το καινούριο το 23, το 22, το 20 όπως σας είπα είχαν 32,5 δισεκατομμύρια, ενώ η οικογένεια Pritzker το 23 σύνολο από τα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 κυρίαρχα μέλη της έχει 36,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Δεν το ξέρετε, θα τα κατοστήσει λίγο. Καλά πάει δουλειά. Μια χαρά πάει business. Διότι οι άνθρωποι αυτοί δεν περιορίζονται μόνο στη ΣΥΠΑ. Η δραστηριότητά τους. Mm-hmm. Οι Pritzkers χρηματοδοτούν και ξανά πανεπιστήμια και ΜΚΟ, όπως είναι η WPATH, η οποία και οργάνωσε την ενημέρωση στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Κερατσινίου Δαπετσόνας, να πως μας έρχεται και εμάς, mm-hmm. προκειμένου να προσελητίζουν γιατρούς, ειδικούς και με τη σειρά τους αυτοί να προσελητίζουν τον κοινό κόσμο και στο εξωτερικό. Mm. Γιατί τα κάνουν τώρα όλα αυτά? Αυτά τα κάνουν γιατί, όπως είπαμε, είναι μια business, κύριε Δαμιανίδη. Οι Pritzkers και διάφορες γιγαντοεταιρείες φαρμάκων και τεχνολογίας που ακολουθούν τα βήματά τους και κάνουν ανάλογες ενέργειες, όπως είναι η Google, η Amazon, Microsoft, Pfizer, Johnson & Johnson, πολλοί από τους οποίους ήταν και σπόνσορες στο Αθηναϊκό Pride, προωθούν αυτή την ατζέντα προκειμένου να δημιουργήσουν πελάτες εφόρου ζωής για το ιατρικοβιομηχανικό σύμπλεγμα. Ως ιατρικοβιομηχανικό σύμπλεγμα, για κάποιον που μπορεί να μην ξέρει τον όρο, ορίζουμε τις εταιρείες φαρμάκων αλλά και τις εταιρείες τεχνολογίας που ασχολούνται με την κατασκευή τεχνολογίας που αφορά το ανθρώπινο σώμα. Π.χ. να σκεφτούμε βηματοδότες, όλα αυτά τα μηχανήματα που βρίσκονται στα νοσοκομεία. Μάλιστα. Τι εννοούμε τώρα με τους επαλάτες εφόρου ζωής? Πρέπει να σκεφτούμε το εξής. Η τρανς κοινότητα είναι εξαρτημένη εφόρου ζωής από τις τεχνητές ορμόνες, τις οποίες παίρνουν, για την όσο πιο ομαλή γίνεται η λειτουργία του σώματός τους. Είναι επίσης εξαρτημένοι από αντιβιωτικά για να αντιμετωπίζουν τις πολύ κοινές λοιμώξεις που συνεπάγεται η αποσταθεροποίηση του ανοσοποιητικού λόγω της χρήσης ορμόνων. Για παράδειγμα, μια πρόσφατη έρευνα μας λέει τώρα ότι οι άνδρες που παίρνουν ορμόνες αυξάνουν εκθετικά τις πιθανότητες να έχουν προβλήματα καρδιάς. Άρα αυτοί οι άνθρωποι θα γίνουν πάλι πελάτες για φάρμακα καρδιάς. Mm-hmm. Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι αυτοί οι άνθρωποι αγοράζουν επίσης πολύ ακριβές πλαστικές επεμβάσεις όπως είναι οι μαστεκτομές για γυναίκες που θέλουν να γίνουν άντρες. Προσθετική στήθους και εκθήλυση προσώπου για τους άντρες που θέλουν να γίνουν γυναίκες. Καθώς επίσης και πειραματικές επεμβάσεις, όπως είναι η κατασκευή τεχνητού φαλού, η λεγόμενη φαλοπλαστική, και η κατασκευή τεχνητού εδίου, εδιοπλαστική. Όπως καταλαβαίνουμε, η τρανς κοινότητα είναι ένα χρυσορχείο για αυτούς τους ανθρώπους. Για το 2022, να καταλάβετε, η αγορά εγχειρήσεων αλλαγής φύλου των ΗΠΑ από μόνη της, μόνο των ΗΠΑ, εκτιμήθηκε στα 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Φανταστείτε να βάζαμε εκεί τα φάρμακα, τις ορμόνες, όλες τις άλλες περιφερειακές επεμβάσεις. Μιλάμε για ένα χρυσορχείο. 2,1 η Pritzker, η Pfizer, η Microsoft και όλα αυτά τα πλάσματα του Βάλτου συμμετέχουν στη διάδοση αυτής της ατζέντας. Όχι γιατί τους έχει πιάσει ο πόνος για τους τρανς, αλλά γιατί θέλουν να εξασφαλίσουν αυτά ακριβώς τα κέρδη από τα φάρμακα, τις χημικές ουσίες, την εκπαίδευση και τις τεχνολογίες που είναι απαραίτητες για την άνω διαδικασία. Αναφέραμε τώρα το Pride. Σκεφτείτε το εξής. Έχετε αναρωτηθεί γιατί όλο το βάρος της στήριξης και της προβολής της κοινότητας των ΛΟΑΤΚΙ έχει πέσει πάνω στο τρανς κομμάτι? Γιατί... ΛΟΑΤΚΙ δεν σημαίνει μόνο τρανς, σημαίνει λεσβίες, ομοφιλόφιλοι, αμφιφιλόφιλοι. Εμείς γιατί βλέπουμε μόνο τους τρανς? Η έμφαση δίνεται στους τρανς, γιατί σε αντίθεση με τους γκέι και τις λεσβίες και τους αμφιφιλόφιλους, οι τρανς χρειάζονται ιατρικές επεμβάσεις στο σώμα τους προκειμένου να εκδηλώσουν τη σεξουαλικότητά τους. Ένα ζευγάρι ομοφιλόφιλων αντρών δεν χρειάζεται να κάνει κάποια επέμβαση στο σώμα τους για να χαρεί ο ένας την συντροφιά του άλλου. Οι τρανς όμως πρέπει να κάνουν επεμβάσεις. Που σημαίνει ότι είναι πολύ καλές επενδύσεις για το ιατρικό βιομηχανικό σύμπλεγμα, τις οποίες προσπαθούν να συντηρήσουν. Σε αυτό το σημείο, επειδή μιλήσαμε μόνο για τους μεγάλους παίκτες, να αναφέρουμε και το εξής. Δεν είναι μόνο οι γιγαντοκολοσσοί τύπου Pfizer, οι οποίοι ωφελούνται οικονομικά από τη διάδοση αυτής της ατζέντας. Όπως αναφέραμε, έχει χτιστεί ένα ολόκληρο δίκτυο χιλιάδων δασκάλων, ακτιβιστών, ΜΚΟ, ακαδημαϊκών, γιατρών, ειδικών σε θέματα φύλου, ασφαλιστικών εταιριών, διάφορων ανθρώπων, οι οποίοι έχουν χτίσει ολόκληρες καριέρες πάνω σε αυτήν την ατζέντα. Σκεφτείτε τους τελεμαϊντάνους επί εποχή COVID. Αυτοί οι άνθρωποι, όσο λάθος και να αποδειχθεί αυτή η ατζέντα, δεν θα πάνε κόντρα στο χέρι που τους ταΐζει. Γιατί έχουν φτιαχτεί από αυτή. Προφανώς. Κλείνοντας, θέλω να πω το εξής. Γιατί ακόμα σε μερικούς αυτά μπορεί να ακούγονται κάπως μακρινά και αφηρημένα που δεν αφορούν την Ελλάδα.
Εγώ θεωρώ ότι μας αφορούν άμεσα, διότι σε ολόκληρη την Ευρώπη η trans agenda αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε υποχώρηση. Γιατί έχουν δει τις καταστροφικές συνέπειες των ορμονών και των επεμβάσεων στα μικρά παιδιά. Χώρες πρωτοστάτες της trans agenda, όπως η Σουηδία και η Φιλανδία, έχουν σταματήσει πλέον αυτές τις πράξεις. Τις περιορίζουν πάρα πολύ αυτές οι ιατρικές πράξεις. Στη Βρετανία, να φανταστείτε, η Tavistock, που είναι η μεγαλύτερη κλινική φύλου που έχουν, έχει βάλει λουκέτο. Και εδώ δημιουργείται ένα ερώτημα. Όλος αυτός ο πανάκριβος εξοπλισμός, όλα αυτά τα πανάκριβα και εξειδικευμένα φάρμακα για αυτές τις διαδικασίες, πού θα πάνε? Μήπως, λέω μήπως, μέσα από συμβάντα, όπως οι εκδηλώσεις που είδαμε με την Drag Queen στη Θεσσαλονίκη, μήπως μέσα από ταινίες στα σχολεία όπως το Αγόρια στο Ντουζ, μήπως μέσα από ενημερώσεις σαν αυτή που έγινε στο Καλλιτεχνικό Σχολείο, μήπως μέσα από την μαζική μηδιακή προβολή της ερωτικής ζωής του κυρίου Κασελάκη, όχι της πολιτικής του ζωής. Μήπως μέσα από όλα αυτά μας προτερμαίνουν για να γίνουμε εμείς μια νέα αγορά για τις επεμβάσεις, τώρα που έχουν μείνει στα διάθετα? Ένα ερώτημα θέτω, το κοινό είναι έξυπνο, μπορεί να βρει απάντηση. Λοιπόν, εγώ θα πω ότι όλα αυτά είναι δυστοπικά, δεν το συζητάμε, και επειδή έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις, κύριε Ελευθερίου, και μεταξύ μας για τους κινδύνους που φέρνει η νέα τάξη πραγμάτων και μέσα σε αυτούς είναι και η τεχνητή νοημοσύνη, θέλω να κάνω έτσι ένα σχόλιο κλείνοντας την κουβέντα μας. Αναφορικά με όλα όσα συζήτησαν εχθές ο Μητσοτάκης με τη Σακελαροπούλου, ο Πρωθυπουργός με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, όχι τη δική μου, όπου ο Μητσοτάκης μας ενημέρωσε πριν από λίγες ώρες ότι η τεχνητή νοημοσύνη, λέει, ανοίγει καινούργιους ορίζοντες, τους οποίους δεν μπορούσαμε καν να φανταστούμε, δημιουργεί όμως ταυτόχρονα, λέει, τον έπιασε ο πόνος, και μια σειρά από απειλές τις οποίες πρέπει να τις διαχειριστούμε και επιβάλλει τη χώρα μας να έχει μια εθνική στρατηγική σε αυτό τον τομέα. Και ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο συγκροτείται, λέει, Συμβουλευτική Επιτροπή Υψηλού Επιπέδου για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Πού συγκροτείται αυτή η επιτροπή? Σε ένα κράτος το οποίο είναι παροδία τουλάχιστον. Σε ένα κράτος ανέκδοτο. Έτσι, σε ένα κράτος το οποίο οι Έλληνες πεινάνε, αλλά θα δώσουμε ένα σκασμό λεφτά για να έχουμε υψηλού επίπεδου, λέει, Συμβουλευτική Επιτροπή για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Και άμα πας σε οποιοδήποτε δημόσιο νοσοκομείο, οι ουρές είναι ατελείωτες, σαν τα ανακόντα που βάζουν στο Hollywood. Και κάνουν ταινίες. Σας ακούω. Κύριε Ζαμιανίδη, καταρχάς, σε ένα κράτος όπου ακόμα, τουλάχιστον εγώ θα πω από την πλευρά του απλού του καθημερινού ανθρώπου, των επιχειρήσεων, σε ένα κράτος όπου το Excel και το Microsoft Word θεωρούνται υψηλές τεχνολογίες που τις κατέχουν πλέον λίγοι, θεωρώ τελείως γελιώδες να μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη. Απελπισία. Κακώς επίσης, σε ένα κράτος όπου ο κόσμος είναι άνεργος, να προσπαθούμε να φέρουμε τεχνολογίες οι οποίες θέλουν να δημιουργήσουν δομική και συστηματική ενεργία, εντάξει, το θεωρώ εμετικό, στην καλύτερη των περιπτώσεων εμετικό. Αλλά να πω και το εξής, επειδή φέραμε και το θέμα του AI. Ο Ρότσπλατ, που ήταν πριν από μερικές δεκαετίες και θεωρείται ακόμα μεγαλύτερος θεωρητικός στην Ακαδημία της queer, της trans agendas, είχε πει το εξής. Το trans σώμα είναι ένα τεχνολογικό δημιούργημα. Είναι η επιβολή της τεχνολογίας πάνω στη φύση και η κυριαρχία της τεχνολογίας επί της φύσης. Yeah. Άρα να θέσουμε σε αυτό και κάτι που το έχετε φέρει πολλές φορές στην εκπομπή σας, το transhumanism, τον μεταουμανισμό, την ένωση ανθρώπου και μηχανής. Που βλέπουμε τώρα ότι ο Elon Musk θέλει να ξεκινήσει και όλο και το τσιπάρισμα, πήρε την άδεια να τσιπάρει ανθρώπους πλέον, πειραματικά. Για το καλό μας πάντα. Για το καλό μας. Για το καλό μας. Ναι. Λοιπόν, άρα να το δούμε όλα αυτά πώς δένουν. Γιατί στην ουσία, τι μας λένε? Μας λένε σήμερα ότι μπορείς να αλλάζεις όποτε θέλεις από άντρα σε γυναίκα, γυναίκα σε άντρα, γυναίκα σε ουδέτερο. Υπάρχει πλέον και το ουδέτερο με τις αντίστοιχες ιατρικές επεμβάσεις στο σώμα. Και στη συνέχεια τι είχαμε, ας πούμε, ότι μπορείς να βγάζεις ένα χέρι, να βάζεις ένα τεχνητό χέρι. Άμα το βαριέσαι να το αλλάζεις αυτό το τεχνητό χέρι, να βάζεις ένα άλλο, ένα τεχνητό πόδι, ένα φαλό, τεχνητό εγκέφαλο και πάει λέγοντας. Άρα όλα αυτά που καταλήγουν στην μετατροπή του ανθρώπινου σώματος σε ένα προϊόν, όπου παίρνεις κομμάτια και τα κόβεις και τα αλλάζεις όπως θέλεις, όπως κάνουμε με έναν υπολογιστή π.χ. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Ελευθερίου. Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που κάναμε σήμερα. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Δαμιανίδη.